Οι αμουλιανιώτες είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το υγρό στοιχείο που τους περιβάλλει. Τρίτης γενιάς ψαράδες σήμερα οργώνουν τη θάλασσα που μεγάλωσε γενιές και γενιές στο Λυσί. Λένα, το Αριστοτέλειο έχει συμβάλει ούτως ώστε η γιορτή του ψαρά κάθε χρόνο να οργανώνεται καλύτερα, μπορώ να πω, με μεγαλύτερη συμμετοχή. Και τι άλλο είναι αυτό το οποίο προσφέρουμε αυτή τη μέρα εδώ στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται? Αυτή την ημέρα λοιπόν, μια μοναδική μέρα για το νησί της Αμουλιανής, το μοναδικό νησί του Δήμου μας, είναι καθιερωμένη η γιορτή του ψαρά για να τιμήσουμε τους ψαράδες του νησιού που όλα τους τα χρόνια δίνουν ψάρια να φάει ο κόσμος για να τους πάει καλά η χρονιά. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουμε σήμερα κοντά μας τον αγαπημένο Βασίλη Κασούρα με τους συνεργάτες του να μας χαρίσουν μια βραδιά με παραδοσιακή μουσική και κάποιες μικρές νότες της προσφυγιάς αφιερωμένες σε αυτούς τους ανθρώπους που πριν 97 χρόνια ήρθαν και κατοίκησαν σε αυτό το όμορφο νησί. Εγώ επειδή έχω και τον ρόλο του οικοδεσπότη λόγω εντοπιότητας, αισθάνομαι την ανάγκη να προσφωνήσω και να καλωσορίσω για ακόμη μια φορά και να ευχαριστήσω για την προσφορά του στο νησί μας τον σεβασμιότατο Ιωσήφ, τον οποίο τώρα γνωρίσαμε αλλά πολύ εκτιμήσαμε και πιστεύω ότι αυτή η σχέση θα είναι σχέση ζωής. Κύριε Δήμαρχε, κυρία Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Ιγκλέζη, κύριε Πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου Δουλάκη Γιάννη, αγαπητή συμμαθήτρια Πρόεδρε του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου που τόσο αγαπά στην Αμουλιανή, Ελένα Παναγιωτοπούλου, κυρία Πρόεδρε της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κατερίνα Μήτρου, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Τοπικοί Σύμβουλοι, κυρία Πρόεδρε των Νέων Ρόδων, κύριε Πρόεδρε βέβαια της Αμουλιανής, ελπίζω να μην ξέχασα κανένα, και κυρίως από τα μαρμαρινά χωριά μας, οι κύριοι και οι κυρίες από τα Νέα Παλάτια και από τα χωριά τα δικά μας, σας καλωσορίζω στην Αμουλιανή, σας καλωσορίζω στο νησί μας, στη γιορτή του ψαρά που έχει γίνει πλέον θεσμός και κάθε χρόνο εδώ, σε αυτό το σημείο το πανέμορφο, όλοι μαζί θα γιορτάζουμε. Δεν έχουμε και πολλούς ψαράδες σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε εμείς εδώ για να αφιερώσουμε αυτή τη μέρα στους ψαράδες μας, να είναι γεροί, να βγάζουν ψάρια, να τους προσέχει ο Άγιος Νικόλαος και κάθε χρόνο να είμαστε και καλύτερα. Χθες ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική βραδιά, την οποία νομίζω ότι τη ζήσαμε όλοι, με πάρα πολύ κατάνοιξη και πάρα πολλές σκέψεις για την ιστορία τη δικιά μας, για την ιστορία αυτού του τόπου, για τις χαμένες πατρίδες και για τα συμπεράσματα που βγαίνουν κάθε φορά που αναλογιζόμαστε το παρελθόν. Σήμερα είναι μια μέρα που δείχνει το μέλλον, είναι η γιορτή του ψαρά, οι αμουλιανιώτες όπως και όλοι οι πρόσφυγες δίδαξαν την τέχνη στην Χαλκιδική και όχι μόνο, νομίζω και στην Ελλάδα, και έχουν αποδείξει
ότι πραγματικά τους ανήκουν οι γιορτές του ψαρά.